μέλο τη ιδεοδομική οικογένεια θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια των σιδηροδρομικών όλων στις οικογένειες των αδικοχαμένων θυμάτων και των αδικοχαμένων συναδέλφων μας. Δυστυχώς ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που οι συνδικαλιστές στο χώρο μας είχαμε πολλές φορές με ανακοινώσεις μας πει και είχαμε προειδοποιήσει τη διοίκηση του ΟΣΕ και την πολιτική ηγεσία. Όλοι μας περιμέναμε από ώρα σε ώρα να γίνει ένα τραγικό δυστύχημα. Δυστυχώς δεν περιμέναμε αυτή την έκταση. Αυτό δεν το περίμενε κανείς, ήταν αδιανόητο. Όμως δεν τηρούταν κανένας κανονισμός, γιατί αν τηρούνται ο κανονισμός δεν έπρεπε να κυκλοφορεί κανένα τρένο. Αναγκαζόταν οι συνάδελφοι όλοι να παραβλέπουν κάποιους από τους κανονισμούς προκειμένου να υπάρχει κυκλοφορία. Χρόνια τώρα και σε όλες τις γραμμές του σιδηροδρόμου υπήρχαν διαχρονικά προβλήματα. Και βέβαια τα μεγαλύτερα προβλήματα ξεκίνησαν όταν αποφάσισαν να κατακαιρματίσουν τον ΟΣΕ σε θυγατρικές προκειμένου να τον αποδυναμώσουν και να τον ξεπουλήσουν, όπως και έκαναν. Πρώτα τον κόψαν σε πολλές θυγατρικές. Μετά μετέταξαν το προσωπικό του επαγγελματίες σιδηροδρομικούς και τους έστειλαν σε άσχετες ειδικότητες, στην περιφέρεια, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, καμία σχέση με το επάγγελμα του σιδηροδρομικού. Η έλλειψη προσωπικού έφερε την κατάρρευση. Ξεκίνησαν λοιπόν σιγά σιγά να πουλήσουν την Τρένοσέ που την είχαν κόψει από τον ΟΣΕ και το 2017 εξεπουλήθηκε αντί 45 εκατομμυρίων ευρώ στους Ιταλούς, όταν οι Ιταλοί στα αποθεματικά, στα ταμεία της Τρένοσέ βρήκαν πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ που είχε απόθεμα και με 50 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο παίρνουν οι Ιταλοί, η Hellenic Train, για τις άγονες γραμμές. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η νέα γενιά βράζει από θλίψη και αγανάκτηση. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν σε αυτή τη θέση των νεαρών παιδιών και φοιτητών. Η απάντηση στο μήνυμα «στείλε μου όταν φτάσεις» δυστυχώς δεν έφτασε ποτέ. Το πάγωμα από τη φρίκη των τεμπών, η οργή που νιώθουμε, θα γίνει ποτάμι αγώνα που δεν θα επιτρέψει να μείνει κανένας ατιμόρητος. Θα γίνουμε η φωνή των νεκρών. Έχουμε μεγάλες ευθύνες για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σπάμε τη σιωπή και την υποκρισία, την προπαγάνδα της ψευτιάς. Το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο και οι ένοχοι ήταν πάλι γνωστοί. Το κράτος και η εταιρεία για τα κέρδη τους θυσιάζουν ακόμα και τις ανθρώπινες ζωές. Είναι χρέος μας γι' αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί, να μην συγκαλυφθεί. Το ως εδώ πρέπει να πάρει μορφή οργανωμένου αγώνα μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις και τους συλλόγους μας για την προστασία του λαού και της νέας γενιάς. Στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας πρέπει να βγούμε νικητές. Και γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε αποφασίσει να κλιμακώσουμε τον αγώνα και καλούμε μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους κάθε φοιτητή, κάθε νέο, κάθε μαθητή που έχουν πάρει αποφάσεις μέσα από τα μαθητικά συμβούλια και από τα διοικητικά μας συμβούλια αντίστοιχα στους φοιτητές, αύριο στις 12 η ώρα στην πλατεία Γεωργίου και να μην λείψει κανείς.